Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι και πάμε να συνδεθούμε με την Δήμαρχο της Τήλου, την κυρία Μαρία Καμά. Είχαμε μείνει στο θέμα που έχει να κάνει ουσιαστικά με την αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ και ουσιαστικά με τα προγράμματα τα οποία ανακοινώθηκαν εδώ και 16-17 μήνες και από τη Νέα Δημοκρατία, από το Υπουργείο Εσωτερικών, όταν ο Φιλόδημος έγινε Τρίτσης, όταν ο Φιλόδημος είχαμε την πρώτη φάση, είχαμε την δεύτερη φάση. Και βεβαίως νομίζω ότι αυτή τη φορά μου λέει η Δέσποινα Μαζαράκη, αν και δεν έχω βάλει ακόμα το εμβόλιο, την είπα σωστά, την είπα Δήμαρχο της Τήλου, δεν την είπα ούτε της Λέρου, της Χάλκης, της Μικόνου δηλαδή. Εντάξει, μια χαρά είναι το εμβόλιο. Δεν το έχω βάλει ακόμα, φανταστείτε. Αν το βάλω, θα γίνει. Λοιπόν, κυρία Καμά, να σας ρωτήσω, τι γίνεται με αυτά τα περίφημα Φιλόδημος 1, Φιλόδημος 2, το βαφτίσαμε Τρίτσης και καλά το λέτε, ήρθε με Νοβορίδη στο Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά η τοπική αυτοδιοίκηση έχει ο Πέτσας. Ο Πέτσας, ναι, ο Πέτσας. Είναι ο υπουργός μας, είναι ο Πέτσας. Ο Πέτσας είναι αυτός ο υπουργός, ο οποίος ουσιαστικά θα αναλάβει όλες, έχει αναλάβει όλες τις αρμοδιότητες τοπικής αυτοδιοίκησης, από τις μεταρρυθμίσεις μέχρι τον εκλογικό νόμο. Όχι, εκλογικός νόμος, νομίζω, έχει μείνει στον... Εκλογικός νόμος είναι ο Βορύδης. Ο Βορύδη, ναι. Τις χρηματοδοτήσεις, τα προγράμματα, το Τρίτσι, όλα αυτά είναι στα χέρια του νέου υπουργού, του Πέτσα. Πραγματικά τώρα το Αντώνης Τρίτσης στο πρόγραμμα ήρθε να είναι μια μετάλλαξη ουσιαστικά του Φιλόδημος, ο οποίος Φιλόδημος αντικειμενικά το παραδέχονται οι πάντες, βοήθησε πολλαπλά τους δήμους μας. Χρειάζεται όμως, το φωνάζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και μάλιστα ήμουνα από τους πρώτους δημάρχους μικρών νησιών το οποίο φώναξα και κατήγγυλα ότι ουσιαστικά τα μικρά νησιά, τα οποία δεν έχουν τεχνική επάρκεια, μας κλείνει την πόρτα. Γιατί δεν μπορούμε καν να καταθέσουμε πρόταση, εάν προηγουμένως δεν έχουμε μεριμνήσει για την τεχνική μας επάρκεια. Όπως ξέρετε, και μεγαλύτεροι δήμοι από δήμους σαν τους δικούς μας έχουν πρόβλημα με την τεχνική τους επάρκεια. Εμείς που δεν έχουμε τεχνικές υπηρεσίες, θα έπρεπε να έχουμε τεχνική βοήθεια από κάποιον άλλον δήμο. Κανένας δήμος όμως, και η περιφέρειά μας έχουν τα 48 δήμους νησιά στην πλάτη της, σύν όλα τα άλλα τα προγράμματα που τρέχει, ΕΣΠΑ, ΠΟΔΟΕ κτλ. Είχε πρόβλημα στο να μπορέσει να αναλάβει το πρόγραμμα αυτό. Δεν έχει και μηχανικούς, δεν έχει υπηρεσίες. Ας το γνωρίζουμε όλοι ότι οι υπηρεσίες της περιφέρειάς μας έχουν αποψηλωθεί. Λοιπόν, έχουν με πολλά προβλήματα και μάλιστα έχω στα χέρια μου την πρόταση, τις προτάσεις, ένα ενημερωτικό σημείο ουσιαστικά που έχει κάνει η Κεντρική Ένωση Δήμων και έχει συμπεριλάβει μέσα το θέμα αυτό για την τεχνική βοήθεια, το θέμα της τεχνικής βοήθειας, η οποία είχε σχεδιαστεί τουλάχιστον για τα μικρά νησιά, για τους δήμους δηλαδή που δεν έχουν τεχνική επάρκεια, η ΕΤΑ, η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης, να μας παράσχει βοήθεια. Κάτι όμως το οποίο μέχρι και τώρα σας λέω ότι δεν μπορεί να γίνει, διότι δεν έχουν γίνει η ανάλογη επάνδρωση της υπηρεσίας, της ΕΤΑ, προκειμένου να αναλάβει όλη αυτή την διαδικασία. Άρα ουσιαστικά έγινε η εξαγγελία, περιμένανε με πολύ μεγάλη αγωνία τα μικρά νησιά να γίνει στελέχωση για να υπάρχει αυτή η τεχνική, αν θέλετε, θωράκιση ή βοήθεια των νησιών. Το ξεχάσαμε, έτσι, και οπότε πορεύμαστε στο πουθενά, κυριολεκτικά. Κύριε Χατζιωάννου, το φοβερό, ξέρετε ποιο είναι, ότι πολλές προσκλήσεις έλεγαν 31 Δωδεκάτου του 20 και δόθηκε παράτηση μέχρι 31 Μαρτίου του 21, όμως παρόλα αυτά, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, την Παρασκευή συγκεκριμένη μίλησα με την ΕΤΑ, σας λέω ότι οι προσλήψεις δεν έχουν προχωρήσει. Δεν έχουν επανδρωθεί οι υπηρεσίες της ΕΤΑ. Παρ' όλα αυτά όμως εξακολουθούν να ισχύει αυτό που σας είπα. 31 Μαρτίου του 2021 οι προσκλήσεις κλείνουν. Ναι. Άρα ουσιαστικά κρατάς τα νησιά καθυλωμένα. Έτσι, και βεβαίως αυτό το οποίο δημιουργείς, κυρία Δήμαρχε, είναι την σχέση εξάρτησης, ότι θα παρακαλέσει τον Υπουργό, ο Υπουργός θα παρακαλέσει οποιοδήποτε τρίτο ή Δήμαρχο, δεν ξέρω προς την περιφέρεια, ή και η περιφέρεια τη δουλειά της την κάνει δηλαδή, αλλά λέω θα πιέσει προκειμένου
έτσι, να τελειώσει μια μελέτη για να μπορείς να κάνεις ένα βήμα στο νησί σου. Ακριβώς. Ή να κάνεις κάποιες συνεργασίες με τις αναπτυξιακές, με τους ΑΟΤΑ, τις περιβόητες ΑΟΤΑ που έχετε ακούσει όλοι. Είδατε ότι την περασμένη μόλις εβδομάδα ο Χατζημάρκος υπέγραψε το καταστατικό του δικού του ΑΟΤΑ, της περιφέρειας δηλαδή. Στην Ελλάδα είναι 3 ή 4 ΑΟΤΑ οι οποίοι λειτουργούν αυτή τη στιγμή και όχι πλήρως. Εντάξει, είναι μια κατάσταση η οποία δεν είναι καλή. Δεν είναι καλή και δεν είναι και σοβαρή, αν θέλουμε να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Άρα τι έχετε τώρα εσείς, τι έχετε στο Φιλόδημο 2 ή να περιμένετε στον Τρίτσι, έχετε? Εμείς στο Φιλόδημο έχουμε εντάξει είχαμε εντάξει κάποια έργα, τα οποία όμως και εκεί ακόμη προσπαθούμε, γιατί ξέρετε υπάρχουν διάφορα αγκυλώσεις από διάφορες υπηρεσίες που δεν μπορείς εύκολα να τις πάρεις. Μα εκτός αυτού έχουμε και το ειδικό αναπτυξιακό νοτίο Αιγαίο, μην το ξεχνάτε αυτό. Βεβαίως, ναι. Το ξέρετε, το γνωρίζετε αυτό. Πόσα έργα που ήταν ενταγμένα στο ειδικό αναπτυξιακό νοτίο Αιγαίο έχουν εκτελεστεί, γνωρίζετε? Και κάντε μία έρευνα να δείτε. Ναι. Πόσα? Πόσα έχουν εκτελεστεί? Αν έχουν εκτελεστεί 2 είναι ζήτημα. Μάλιστα. Και κάθε νησί είχε πάρει 3. Εντάξει. Οπότε καταλαβαίνω. Δηλαδή, εάν κανείς κάνει τον προπλησιασμό θα καταλάβει τι ακριβώς γίνεται. Ήταν το ειδικό το περίφημο με τα 250 εκατομμύρια ευρώ. Το αγαθονήσι, κύριε Χατζηιωάννου, το αγαθονήσι έχει 3 έργα ενταγμένα στο ειδικό αναπτυξιακό του. Ένα από αυτά είναι το λιμάνι. Για ρωτήστε με τον δάσκαλο εκεί, με τον δήμαρχο τον Κότορο, για συζητήστε και να δείτε τι γίνεται. Ποιος θα του τα τρέξει όλα αυτά? Πώς θα τα τρέξει αυτός ο δήμαρχος? Αλλά το αγαθονήσι το σκεφτόμαστε μόνο και το νοιαζόμαστε πότε? Όταν πετάνε από πάνω τα αεροπλάνα, τα τουρκικά, έτσι? Όχι, ή την Τήλο τώρα πηγαίνουμε... σκεφτόμαστε. Όταν πηγαίνουμε και να κόψουμε τις πίτες και να στείλουμε και ένα μήνυμα προς την Τουρκία, τότε το θυμόμαστε. Ή την Τήλο που ζητάει τώρα η Τουρκία αποστρατικοποίηση της Τήλου, πότε θα τη σκεφτούμε τότε? Μα σκοπός είναι να μην τα σκεφτόμαστε τότε αυτά τα νησιά, να τα κρατήσουμε ελληνικά, ζωντανά και δυνατά και ισχυρά οικονομικά πριν αξιώσουν οι γείτονες. Το θετικό, κυρία Δήμαρχε, είναι ότι η Τήλος είναι ένα νησί το οποίο τρέχει μπροστά. Τρέχει μπροστά και για το περιβάλλον, τρέχει μπροστά διότι έχει και μια κοινωνική παρέμβαση πάρα πολύ σημαντική και νομίζω ότι είναι ένα από τα νησιά που πολλοί ζηλεύουν, αλλά βεβαίως θέλει μάχη. Δηλαδή, αποστατικοποίηση νησιών ζητούν οι Τούρκοι γιατί έχουν και δήμαρχο στρατηγό στην Τήλο, οπότε φυσιολογικό το βλέπω. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά, κυρία Δήμαρχε. Σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε πριν να κλείσουμε. Εγώ θέλω να πω ότι επιτέλους αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό. Να πω ότι επιτέλους στις 18 Φεβρουαρίου θα βγει στον αέρα ο διαγωνισμός για την ηλεκτροκίνηση στο νησί. Είναι μια δράση η οποία έρχεται ως συνέχεια του έργου που έχουμε κάνει με τις ανανεώσιμες πηγές, το Τήλος Project. Οπότε 18 Φεβρουαρίου θα βγει ο διαγωνισμός. Έχει ήδη δημοσιευθεί στην Ευρωπαϊκή Εφημερίδα, για την προσπαθώντας έτσι να κινήσουμε και να παρακινήσουμε, αν θέλετε, και τον κόσμο να στραφεί προς την πράσινη ενέργεια, προς την ηλεκτροκίνηση, και έρχονται και άλλα ωραία τα οποία θα χαρώ πάρα πολύ να τα συζητήσουμε κατά το Μάρτιο, που έχει να κάνει πάλι με την πράσινη ενέργεια και με τη θάλασσα. Μάλιστα. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ θερμά, κυρία Δημαρχία. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν από την δήμαρχο της Τήλου, την κυρία Μαρία Καμά. Κάνουν μια εξαιρετική δουλειά στο νησί, σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό που είμαστε υποχρεωμένοι να αφήσουμε, δηλαδή, πίσω μας. Ουσιαστικά ένα βιώσιμο, ένα περιβάλλον στο οποίο θα έχουν θέση, θα έχουν παρουσία, θα έχουν άποψη και θα χαράξουν τις δικές τους γραμμές οι επόμενες γένειες. Αυτό είναι βασικό. Και το έχουμε βιώσει πολύ έντονα στα νησιά τα οποία ουσιαστικά έχουν λησμονήσει αυτή την στενή σχέση περιβάλλοντος και ανθρώπου και τα έχουμε μετατρέψει σε άδικους τόνους μπετών. Και το βιώσαμε πάρα πολύ έντονα εμείς στην περιοχή μας
και στην πρώτη φάση της πανδημίας που διαπιστώναμε ένα τεράστιο, ένα πολύ μεγάλο νησί, όγκοι μπετών άδειοι, χωρίς ανθρώπους, χωρίς καμία ζωή. Λοιπόν, τώρα, μένουμε στα της τοπικής αυτοδιοίκησης και πάμε στον Δήμο της Ρόδου. Πάμε να ακούσουμε την τοποθέτηση που κάνει για διάφορα θέματα τα οποία αφορούν αρμοδιότητά του, δηλαδή είναι θέματα και εμπορίου. Ο αντιδήμαρχος, ο οποίος γιορτάζει και σήμερα, να του ευχηθούμε χρόνια πολλά, ο Θανάσης ο Στάμος, ο οποίος μίλησε στους δημοσιογράφους για θέματα που φαντάζομαι ότι είναι της τρέχουσας επικαιρότητας εν ώψη, αν θέλετε, και μιας προετοιμασίας που γίνεται για το 2021. Λοιπόν, παραδείγματος χάρη, κάποιος έχει μία καντίνα που ο νόμος του προδίνει 5 τετραγωνικά μέτρα και αυτή έχει γίνει 30 τετραγωνικά μέτρα. Πολλές δραστηριότητες έχουν ένα συγκεκριμένο κύκλο εργασιών και κάποια συγκεκριμένα είδη που πρέπει να διαθέτουν και αυτοί το έχουν επεκτείνει, κατατοδοκούν σε πολύ περισσότερα με αποτέλεσμα να υπάρχουν αντιδράσεις και από τους καταστηματάρχες και από τους εμπόρους κλπ. Βρισκόμαστε λοιπόν σε αυτό το στάδιο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εμπορίου κάνουν πλήρη καταγραφή των εκκρεμωτήτων για να μπορέσουμε επί τόπου και κατά σύμφωνα με την κάθε περίπτωση να δράσουμε, να αντιδράσουμε και να μπορέσουμε να δώσουμε μία λύση. Με την λαϊκή αγορά τα πράγματα πάνε καλύτερα. Ευελπιστούμε και σύμφωνα με αυτά που μας έχει πει ο Δήμαρχος να αλλάξουμε λίγο την όψη της λαϊκής αγοράς, η οποία δεν είναι και η καλύτερη όπως γνωρίζετε. Το όραμα του Δημάρχου είναι μεγαλόπνο στο θέμα αυτό και πιστεύω ότι θα έχουμε κάποιες εξελίξεις σύντομα. Στο τεχνικό πρόγραμμα επίσης του Δήμου έχουν περιληφθεί κάποια πολύ σοβαρά έργα. Δεν θα μιλήσω πάλι για το κινητήριο, να σας πω για τις μονώσεις, για την συνδίδρευση και αυτά τα οποία έχουν δρομολογηθεί και περιμένουμε πλέον άμεση υλοποίηση. Είναι και κάποιοι χώροι στους Αγίους Αποστόλους πάνω του Δήμου, τους οποίους ευελπιστούμε να δώσουμε ζωή, ώστε η συνοικία εκείνη η οποία είναι μια συνοικία η οποία έχει ανάγκη στήριξης και υποστήριξης, να δούμε να γίνονται κάποια έργα βελτίωσης. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές. Θα είμαι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, θα λάβω τις εισηγήσεις των επιμέρους υπευθύνων, γιατί δεν είναι μόνο οι λαϊκές αγορές, το στάσιμο, το πλανόδιο, είναι η εμπορπανηγύριση όπου γίνεται ένας νέος κανονισμός με μέτρα, έχουμε ζητήσει προτάσεις από όλες τις κοινότητες για να τον προχωρήσουμε. Έχουμε τα κομμωτήρια, έχουμε ένα μέρος από τις καντίνες, τα κουρία, τα κομμωτήρια και τέτοια πράγματα για τα οποία προσπαθούμε και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θεωρώ ότι θα έχουν μπει σε μια λογική σειρά τα πράγματα όλα ώστε να λειτουργήσουμε με την δέουσα σοβαρότητα. Λοιπόν, μένουμε στον Δήμο της Ρόδου και πάμε στην ΔΕΙΑΡ. Τώρα να ακούσουμε τον πρόεδρο τον Βασίλη Μανέτα να αναφέρεται σε αυτή την προσέγγιση που κάνει η νέα διοίκηση και κυρίως σε αυτό που λέγεται πάρα πολύ απλά νέα τιμολιοϊκή πολιτική. Μέχρι τέλος του μήνα θα έρθει προς ψήφιση η νέα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΙΑΡ, η οποία να σας πω ότι έπρεπε να είχε ήδη δρομολογηθεί από το 2018, υπήρξε μία καθυστέρηση. Σας έχω πει ότι μέχρι τέλος του μήνα εμείς θα προχωρήσουμε στη νέα τιμολογιακή πολιτική, η οποία πιστεύουμε ότι είναι και πιο δίκαιη και πιο ανθρωποκεντρική και λύνει και μερικές ανισότητες που υπήρχαν στην τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΙΑΡ, γιατί όπως γνωρίζετε υπήρχε ένα τιμολόγιο για την κοινότητα Ρόδου ή Αλισσού και ένα άλλο τιμολόγιο για τις υπόλοιπες κοινότητες του νησιού και μάλιστα οι τιμές του νερού για την κοινότητα Ρόδου και η Αλισσού ήταν ακριβώς διπλάσιες από το υπόλοιπο νησί. Εμείς θα προσπαθήσουμε με τη νέα τιμολογιακή πολιτική να μικρύνουμε αυτή την ψαλίδα
που υπάρχει μεταξύ αυτών των κοινοτήτων και αυτό θα γίνει με μείωση στις τιμές του νερού στις κοινότητες Ρόδου ή Αλισσού και με μια ελαφρά αύξηση στις υπόλοιπες κοινότητες, ώστε αυτή η σχέση να μην είναι 50%, να έρθει τουλάχιστον στο 60-65%, με την προοπτική σε βάθος χρόνου να υπέρθει μια ισορροπία και να υπάρχουν οι ίδιες τιμές σε όλο το νησί. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Κάλυμνο και πάμε ουσιαστικά στα Ίμια, δηλαδή στην μάχη της Τσιμπούρας. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Νομίζω ότι δεν θα κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε ότι αυτοί οι οποίοι είναι πάρα πολύ ψύχρεμοι, δηλαδή στη διαχείριση αυτών των ζητημάτων, είναι οι Καλύμνοι ψαράδες. Έχουν το know-how, έχουν την εμπειρία δηλαδή να διαχειριστούν τους Τούρκους. Καμιά φορά τους λένε κανένα γαλλικό, παρακολουθούν αυτά τα οποία κάνουν οι τουρκικές ακτεωροί. Δημιουργείται πάντα μια αγωνία για τα σκάφη, γιατί οι Τούρκοι συχνά πυκνά δηλαδή διευολίζουν ή επιχειρούν ουσιαστικά να δημιουργήσουν προβλήματα με τα απόνερα στα σκάφη. Είχαμε ακόμη ένα αντίστοιχο, αν θέλετε, περιστατικό δηλαδή, με την τουρκική ακτεωρό να παρενοχλεί ελληνικό αλλιευτικό στην περιοχή των Ημείων. Το περιστατικό, όπως καταλαβαίνετε, καταγράφηκε όπως σχεδόν όλα από κάμερα. Η τουρκική ακτεωρό αναπτύξε πολύ μεγάλη ταχύτητα, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς, πλησίασε το ελληνικό αλλιευτικό σε κατάσταση αναπνοής από την πλώρη. Τι να πούμε τώρα, κάτι ιδιαίτερο. Συχνά πυκνά δηλαδή, οι Τούρκοι προσπαθούν να παρεμποδίσουν τα δικά μας τα σκάφη, να προωθήσουν λίγο στα νερά δηλαδή εκεί τους Τούρκους. Και βεβαίως πάντα όλα αυτά υποκρύπτουν, αν θέλετε, και την σκοπιμότητα που έχει να κάνει με την περιοχή, δηλαδή με την περίφημη γκρίζα περιοχή, τις γκρίζες ζώνες, αυτά που συχνά πυκνά κάνει ο Ερντογάν και βεβαίως σε μια διαδικασία που έχουμε δηλώσεις να γίνονται, ένθεν κακήθεν δηλαδή, ακούγοντας και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, μπορεί να παίζει και το σενάριο και μάλιστα επιμένει η κυβέρνηση ότι δεν θα είναι νέο, δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο πρέπει να μας ξαφνιάζει, εάν τελικά έχουμε συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη, Μητσοτάκη-Ερντογάν, πριν ξεκινήσουν οι διερευνητικές επαφές στις 25 Ιανουαρίου. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα, μπροστά μας είναι όλα αυτά, είτε 25 είτε μετά, είναι πάνω στο τραπέζι αυτών των συζητήσεων. Αυτό το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι σήμερα δεν είχαμε τίποτα παραβιάσει του Εθνικού Ιεναρίου χώρου, δηλαδή τουλάχιστον δεν είχαμε μέχρι στιγμής, γιατί ακόμη μέρα είναι, δεν γνωρίζει κανείς το τι θα πράξουν οι φίλοι και γείτονες Τούρκοι. Λοιπόν, θα πάμε σε αυτό το σημείο, σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, θα επανέλθουμε, θα δούμε ακόμη κάποια θέματα που αφορούν τη ΔΕΗΑ δηλαδή. Επίσης θα δούμε την απάντηση την οποία έδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα ελάφια, όπου το πρόβλημα έχει αρχίσει να επιδεινώνεται και στην δική μας την περιοχή και βεβαίως και οτιδήποτε άλλο υπάρχει στην επικαιρότητα έχει ενδιαφέρον. Ελπίζω να έχουμε τον χρόνο να κάνουμε και μία επιστροφή στο παρελθόν για να δούμε κάτι εκπληκτικά πλάνα της Ρόδου από τη δεκαετία του 60.